Απαράδεκτα και επικίνδυνα χαρακτήρισε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος τα νέα προγράμματα σπουδών για τα θρησκευτικά και απίφθινε έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να σταματήσει όλη αυτή την προσπάθεια και να αναβάλει κάθε μια πρωτοβουλία ενός ημερικών ανθρώπων και να συνεργαστούν οι δύο πλευρές. Ειδικότερο, προκαθήμενος Ελλαδικής Εκκλησίας μετά την συνάντησή του με το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων, δήλωσε: «Το μάθημα των θρησκευτικών περνά μια κρίση και έχουμε την ανάγκη όλοι από πλευράς Εκκλησίας και από πλευράς πολιτείας να συνεργαστούμε γερά πάνω σε μεγάλη βάση, με θετική άποψη και όχι περιορισμένη από χρονικά όρια 10 ημερών, 5 ημερών, αλλά με περισσότερο χρόνο και με περισσότερη άνεση για να πάρουμε τις σχετικές αποφάσεις». Και συνέχισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει σε Ελλάδος, βεβαιασμένα τα νέα προγράμματα τα οποία ξέρουμε πώς ελήφθησαν και πώς προωθήθηκαν και με σφραγίδα ποιον ανθρώπων, και υπογράμμισε: «Εγώ με μια λέξη θα έλεγα σήμερα, επειδή διάβασα τα καινούργια προγράμματα και τα είδα, είναι απαράδεκτα, είναι επικίνδυνα. Είναι πράγματα που δεν θα αποδώσουν καρπούς, αλλά μεγάλη ζημιά στην παιδεία γενικότερα, στην κοινωνία μας και ρήξη στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας». Πάνω στο θέμα όμως τοποθετήθηκε και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ιδροκάστρου Μακάριος, φιλοξενούμενος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. «Το πρόβλημα αυτό συζητείται στην Σύνοδο και στην διαρκή και στην ιεραρχία εδώ και 1-2 χρόνια. Και ήταν γνωστές οι προθέσεις του Υπουργείου να κάνει αυτές τις αλλαγές. Η Εκκλησία, η Σύνοδος και σε συνεργασία με το Υπουργείο έφτιαξε μια επιτροπή να συζητήσουν το θέμα, να τεθούν εκατέρωθεν οι απόψεις και να βρεθεί η λύση. Πλην όμως βλέπετε ότι το Υπουργείο κινήθηκε μόνο του. Μονοπλευρά. Μονοπλευρά και πήρε αυτές τις γνωστές αποφάσεις σχετικά με την αλλαγή του μαθήματος των θρησκευτικών». Μάλιστα, αξίζει να τονιστεί πως ο Αρχιεπίσκοπος έκανε και έκκληση προς τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να σταματήσει όλη αυτή την προσπάθεια να αναβάλει κάθε πρωτοβουλία ενός ημερικών ανθρώπων, όπως τόνισε, σε μια βάση μεγάλης Εκκλησίας και Πολιτείας και να συνεργαστούν σοβαρά σε ένα τόπο που ακούγονται λόγια, λόγια, λόγια και λείπει ο λόγος. Όχι πρόσφατα, αλλά παλαιότερα, και γνωρίζω πάρα πολλά από τα θέματα. Από τις αλλαγές. Γιατί εκτός αυτού έγιναν και συσκέψεις με παράγοντες των επιτροπών που συντάσσουν τα εγχειρίδια, τα βιβλία και των θρησκευτικών και είμαι εις γνώση κάποιων πραγμάτων. Όμως πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά τα θέματα γίνονται, όχι πρόχειρα μόνο και σκοπίμως ίσως, και έχουν ένα σκοπό να αποχριστιανικοποιήσουν και την κοινωνία και την Εκκλησία και γενικότερα όλα όσα αφορούν τη θρησκεία και τις εκδηλώσεις της πίστης των ανθρώπων. Θεωρώ ότι είναι, να το πω, αυτοκαταστροφή, αυτοκτονία των Ελλήνων αυτό το γεγονός. Δεν ήταν και θρησκεολογικό το μάθημα, ανέκαθεν. Εγώ θυμάμαι από τα χρόνια που ήμουν μαθητής που μαθαίναμε και για τον Ινδουισμό και για τον Βουδισμό και για τον Μουσουλμανισμό και για όλες τις θρησκείες. Δεν ήτανε. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τις άλλες θρησκείες παρά για τη δική μας. Και από την άλλη δεν πρέπει να είναι και ηθικό το μάθημα. Δηλαδή δεν πρέπει να καλλιεργούμε όχι μόνο την ποσότητα στους μαθητές αλλά και την ποιότητα της ζωής. Δηλαδή πώς αντιμετωπίζουν κάποια πράγματα. Και είναι κακό αυτό. Δηλαδή εμείς τόσες γενιές που ανατραφήκαμε με αυτή τη διδασκαλία και εμείς και τα νεότερα παιδιά έπαθαν κάτι κακό, ίσα ίσα που βλέπουμε τα πράγματα να γίνονται χειρότερα συνεχώς. Αν μάλιστα και με αυτόν τον τρόπο φύγει εντελώς και το στοιχείο της θρησκείας από μέσα από τα και του χριστιανισμού, όχι των άλλων θρησκείων, του χριστιανισμού. Αν φύγει από μέσα, τότε τι θα μείνει. Από την πλευρά του, ωστόσο, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, με αφορμή τη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάει σε Ελλάδος Ιερώνυμου για την αναβάθμιση του μαθήματος των θρησκευτικών, τόνισε πως τα νέα προγράμματα του μαθήματος των θρησκευτικών είναι αποτέλεσμα πιλωτικής εκπαιδευτικής εμπειρίας 3 ετών, καθώς και πολύμηνου διαλόγου με τους εκπαιδευτικούς θεολόγους και εκπροσώπους Εκκλησίας. Τα θρησκευτικά, τόνισε, είναι ένα μάθημα όπως όλα τα μαθήματα. Το καθένας όπως σκέφτεται. Ο καθένας όπως σκέφτεται και ποιους σκοπούς επιδιώκει. Μάλιστα. Έτσι είναι. Μάλιστα. Όλα από εδώ και πέρα θα το φέρνουν την κινδυνολογία του Υπουργού.